Φύλακα. 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 Με χώσανε μέσα. Αχ, πολύ ευχαριστημένος είμαι. Χρωστά 100.000 δραχμές στο δημόσιο και με χώσανε μέσα. Λες και έχω κλέψει, θα μου πείτε, αν έκλεβα μέσα θα ήμουνα. Έξω θα ήμουνα. Όλοι οι μεγαλοκλέφτες είναι έξω. Αχ, πρώτη φορά μπαίνω φυλακή, δεν μπορώ. Περιμένω να γίνει δίκη μου, οι δικηγόροι έχουν απεργία. Με βλέπω ισόβια χωρίς δίκη. Δεν αισθάνομαι καλά, δεν μπορώ. Μου την έχει δώσει εδώ μέσα. Αχ, δεν μπορώ. Ο μεταβολισμός μου έχει γίνει χάλια. Προχθές έφαγα παστίτσιο και εγώ έχριζα κουκούτσια από μπάμιας. Ωραία, περνάμε. Αφήστε το σεξ. Το σεξ είναι το πρόβλημα εδώ μέσα. Ο διπλανός μου έχει βρει την άκρη. Άνοιξε μια τρύπα στο στρώμα, βολεύτηκε. Προχθές τον δάγκωσε και ένα κοριό στο τέτοιο. Φαίνεται ο κοριός ήταν αδερφή. Αχ, πριν γυμνού, ρε, περνάμε εδώ μέσα. Και ο παραδίπλα, ο κρατούμενος του 39. Αυτός τα φτιάξε με το φύλακα. Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν οι γονείς του φύλακα να γνωρίσουν την ύφη. Εγώ πως δεν μπορώ, θέλω να κάνω κανονικό ρωτά με γυναίκα. Δεν μπορώ, μου την έχει βιδώσει εδώ μέσα. Θέλω γυναίκα! Γέμισα σπυράκια. Περνάω δεύτερη ακμή. Τώρα καταλάβω τα σπυράκια γιατί τα βγάζουμε στο πρόσωπο. Τόσος χώρος υπάρχει στον κόλο. Στέλιε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θέλω να πω στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, δεν μπορώ. Ο γιος μου θα έχει μεγαλώσει, θα έχει γίνει ολόκληρος μαλάκας. Και η κορούλα μου, η Ελενίτσα, η αδυναμία μου. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει πολιτικός, μία δαμανάκι. Γιατί της λέω δαμανάκι, για να τα φτιάξουν, μου λέει, με τον Κιμούλη. Τη γυναίκα μου, η Σούλα μου, η αδυναμία μου. Σουλάρα μου, πού να είναι τώρα. Πού να είσαι τώρα, αγαπημένη. Ποιο ξέρει με ποιον να είναι. Σούλα μου, Σούλα. Φαγώθηκε κι αυτή να κάνει πλαστική. Τρεις εγκυρίες πλαστικές έκανε. Τρεις εγκυρίες πλαστικές. Το πάνω της χείλος ανέβηκε τόσο που βγάζει τη γλώσσα της και γλύφει το μάτι της. Εντάξει, δεν λέω, τα στήθια της ήταν πεσμένα λιγάκι. Περπάτησε και τα κλώτσαγε. Μετά την πλαστική γίνανε έτσι. Δεν ευχαριστημένη, δεν βλέπει καλά, λέει, έτσι κάνει. Αχ, δεν μπορώ πια εδώ μέσα. Δεν μπορώ πια στη φυλακή. Εγώ δούλεψα πολύ σκληρά στη ζωή μου. Ξεκίνησα από πολύ χαμηλά και έμεινα εκεί. Πούλαγα με το καροτσάκι βιβλία. Βέβαια, λεφτά δεν είχα για να βγάλω άδεια. Πού να βρω λεφτά. Μια μέρα που την πέφτει η αγορανομία, την άδεια σου δεν έχω. Τι πουλάς βιβλία. Βιβλία. Μπα. Με θεωρείς ανύποπτο. Και με πασάρα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Μα την Παναγία. Νόμιζα στην αρχή ότι μου κάνανε πλάκα. Μου αρχίζουν ανάκριση. Λέγε, ρε, τι σχέση με τους τρομοκράτες, ρε. Ποιες είναι οι διασυνδέσεις σου. Λέγε, ρε, παλιοπού. Τρία μερόνυχτα μου κάνανε ανάκριση. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Περπάταγα σκυφτούλες. Τρία μερόνυχτα. Και κάποια στιγμή δεν άντεξα, λύγησα. Και ομολόγησα ότι εγώ ανατείναξα τον Γοργοπόταμο. Και όλα αυτά για 100.000 δραχμές. Και το είδα στον ύπνο μου όταν βγήκε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τον είδα στον ύπνο μου τον Μητσοτάκη και λέω, κάτι δεν θα πάει καλά. Τον είδα να μιλάει με τον Θεό. Του λέω, Θεός Κώστα, για να πάει καλά η πατρίδα πρέπει να θυσιάσει ό,τι πιο αγαπητό έχει στον κόσμο. Έτσι τα πόδια του Μαρίκα, μην το κάνεις αυτό. Μη θυσιάσει την τώρα. Μη φοβάσαι, λέει ο Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να θυσιάσω την τώρα. Μα αυτή δεν είναι ό,τι πιο αγαπητό έχει στον κόσμο. Όχι, λέει ο Μητσοτάκης. Ό,τι πιο αγαπητό έχω στον κόσμο είναι ο ελληνικός λαός. Αυτόν θα θυσιάσω. Μητσοτάκης. Όταν ήταν μικρός, λέει, είχε αναιμία. Και οι γιατροί του είχαν συστήσει να πίνει αίμα. Γι' αυτό το έχει μείνει όταν γελάει, φαίνει λίγο από Δράκουλα. Τώρα έχει γίνει κυνηγός κεφαλών. Όποιος σηκώσει κεφάλι, παίρνει το κεφάλι. Μόλις σηκώσει κεφάλι ο Σαμαράς. Αυτή η ιστορία με το Σαμαρά θυμίζει σύριαλ. Ακούστε πώς είναι το σύριαλ αυτό. Ο Μητσοτάκης
ο Γιάνγκος ο Δράκος. Μια μέρα τον επισκέφθηκε ο Έμπερτ, ντυμένος Γρηγόρης Βαλτινός, από την ανατομή ενός εγκλήματος. Πιο πίσω ακολουθούσε ο Δήμας, με βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Και πιο πίσω ο Θανασάκης ο Κανελόπουλος, ντυμένος Καριοφιλιά Καραμπέτη. Στα χέρια του κρατούσε το 13ο κυβότιο, που μέσα δεν ήταν το γαλάζιο διαμάντι, αλλά το κεφάλι του Σαμαρά. Το δίνουν το 13ο κυβότιο στο Μητσοτάκη, το ανοίγει ο Μητσοτάκης, βλέπει μέσα το κεφάλι του Σαμαρά και λέει ο Μητσοτάκης «Μπίγκο!». Φάγαν το Σαμαρά, τρώγονται μεταξύ τους, στο τέλος θα φάνε το κεφάλι τους και θα ξανάρθει πάλι ο παδός του Ανδρέα. Ή μήπως θέλεις καφέ, ε? Θα έρθει πάλι ο Αντρίκος μας, ο Τσακπίνης, ο Ρίτσαρ Γκίρ της Εκάνης, ο άνθρωπος των θαυμάτων. Κάποτε οι οπαδοί του θα το γιορτάζουν, του Αγίου Ανδρέα του Καβαλάρη και της μιμής της Βυζοκρατούσας. Όλο θαύματα είναι ο κέρατας. Χάνει τις εκλογές, κάνει 3 bypass, αλλάζει βαλβίδες, λάδια, τσιμούχες. Και αντί να πάει για απόσυρση, εμφανίζεται σαν νέο μοντέλο με καταλήτη. Μπράβο τον. Όλο θαύματα είναι. Τώρα που θα το ακούσουν αυτό οι οπαδοί του, παρέλαβε την Ελλάδα το 81 τρένο. Το 88 την παρέδωσε τρόλεϊ. Το Μπίτο Μητσοτάκης θα την παραδώσει πατίνι. Τι ωραία η πολιτική όμως, ε! Πολύ ωραία η πολιτική. Το έχετε διανοηθεί, το έχετε σκεφτεί? Ποιοι μας κυβερνούν τόσα χρόνια? Θα μου πείτε δεν φταίνει αυτή, φταίει το σύστημα έτσι. Κανένας Βενιζέλος, ρε, δεν υπάρχει. Κανένας Βενιζέλος. Έτσι. Τόσο άτυχοι είμαστε. Όταν βλέπεις αυτούς τους πολιτικούς στην τηλεόραση την ώρα της Βουλής, νομίζω ότι βλέπεις τους απαράδεκτους. Τι απαράδεκτους, Μίκι Μάους βλέπεις. Αρχίζει ο Τσαλτάρης. Μετά ο Μητσοτάκης. Μετά ο Ανδρέας. Όλους εκεί τους γράφει ο Ανδρέας. Να μου άλλος ο Μάνος, αυτός λες και τον έχουν πιάσει από το λαιμό. Αμα ο υπουργός μας των εξωτερικών, ο Παπακοσταντίνου. Βουλή με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, να μου το θυμηθείτε. Αχ, για γέλια είμαστε για κλάματα. Να μου το θυμηθείτε, πολλοί θα μείνουν στην ιστορία. Κάποτε ο κόσμος θα λέει Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Αυλονίτης, Λογοθετήδης. Αυτή ήταν κομική. Εγώ προτείνω να γιορτάζουμε όπως την ημέρα του παιδιού, την ημέρα της γυναίκας, να γιορτάζουμε και την ημέρα του πολιτικού. Κάθε μέρα. Για να μην τους ξεχνάμε. Να μην τους ξεχνάμε ποτέ, γιατί αυτοί φταίνε για τα χάλια που έχουμε τώρα. Και μη λένε δίθεν είμαστε τεμπέληδες και κομπιναδόροι και τέτοια. Τέτοιους δασκάλους έχουμε. Συμφωνείτε? Αλλά όμως είπαμε να τους γιορτάζουμε κάθε μέρα. Αλλά για να έχουμε όμως και εμείς οι ψηφοφόροι τη δική μας μέρα, να γιορτάζουμε τη μέρα του μαλάκα.
Ο Ποναπαλούκι που μας περιμένει. Εγώ αδυνατίζω κι αυτό όλο χοντρένει. Αχ, Μητσοτάκη μου, με σένα που έχω μπλέξει. Μ' έχεις κάνει αόρατο για δες πως έχω φέξει. Έχω το χάλι μου όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χώρια μου φέρνεις στενοχώρια μου. Έχω το χάλι μου όταν σε έχω πλάι μου.